εξακολουθία να σας πω ότι έχει έρθει αρκετός κόσμος. Μάλιστα, εμείς συναντήσαμε την κολλητή φίλη της μητέρας του Γιώργου Αγγελόπουλου, την κυρία Στέλλα, η οποία με δάκρυα στα μάτια μας είπε ότι ήρθε να αποχαιρετήσει τη φίλη της, ότι τη στέλνει μηνύματα ακόμη στο κινητό, καλημέρα όπως συνήθιζε. Μάλιστα, μας έδειξε και τα μηνύματα που αντάλλαξαν λίγο πριν φύγει από τη ζωή η μητέρα του Γιώργου Αγγελόπουλου και μας συγκλώνησε. Κατέρινα, μπορείτε να δείτε κι εσείς τι μας είπε. Πάμε να το. Στέλλα μου, ήρθες να αποχαιρετήσεις σήμερα τη φίλη σου. Ναι, ήρθα να τη δω. Εγώ την περίμενα να πιούμε καφέ, αλλά... Ήσουν άνθρωπος που σου στείλε και το μήνυμα ότι δεν θα τα καταφέρω. Τα έχω τα μηνύματά της και εγώ τη στέλνω κάθε μέρα καλημέρα. Τη στέλνεις ακόμα μηνύματα στο κινητό, Στέλλα μου. Ναι. Τι της γράφεις? Της γράφω καλημέρα, όπως της έστρωνε τις καλημέρες. Εκεί την ευχήθηκα κιόλας προχθές για τον Γιώργο. Τι ήταν αυτό που σου έλεγε τελευταία, Στέλλα μου? Έλεγε ότι δεν θα τα καταφέρει. Εγώ της έλεγα, λέω, δε μην του βάζεις κάτω, λέω, εσύ είσαι τόσο δυνατή, λέω, έχεις περάσει τόσο, λέω. Τώρα, λέω, θα... Πάμε, λέει, φιλενάδα, λέει, δεν θα... Δεν θα μπορέσω, λέει, αυτή τη φορά, δεν τα καταφέρω. Την τελευταία φορά που την είδες... Μια φορά την είχε φέρει ο Γιώργος για το Άγιο Πνεύμα λίγες μέρες και... Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Όταν την είδα, έπαθα σοκ. Μια αράνια... Να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της, να μην μπορεί να περπατήσει. Ανήμπορη δηλαδή. Μέχρι την τουαλέτα δεν μπορούσε να πάει. Και επειδή το σπίτι που κρατάω εγώ το μωρό είναι ακριβώς από κάτω το δικό της. Το είδες. Οπότε τελειώνω από την Πέμπα και πήγαινα από κάτω να τις βάλω, να τις ζητάω το φαγί, να φάει. Ή πως ήθελε κάτι, πήγαινα να τις ψώνιζα. Είχε εκμυστηρευτεί κάτι, το άγχος της, την αγωνία της, για τα παιδιά της. Εντάξει, τα παιδιά της. Και ειδικά με τον Γιώργο ήταν και ο Γιώργος πολύ. Σήμερα ήρθες εδώ να της πεις το τελευταίο αντίο. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να της πεις, αν ήταν εδώ σήμερα? Ότι δεν θα ξαναβιούμε έναν καφέ μαζί, όπως το πίναμε. Αφού ρε παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Την έβλεπα ότι πέθανε. Αλλά έλεγα, Λουάτε, μήπως κάτι γίνει. Αν ήταν σήμερα εδώ, τι θα της έλεγες? Βασικά ότι μου λείπει πολύ.